Απάντηση στις συνεχιζόμενες αντιδράσεις κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Αζωγυρέ του Δήμου Καντάνου Σελήνου με αφορμή το κλείσιμο της επαρχιακής οδού Παλαιόχωρας Θεμενίων για την εκτέλεση έργου αντιστήριξης, έδωσε η Αντιπεριφέρεια Χανίων. Σε μια μακροσκελή ανακοίνωσή της, εξηγεί τους λόγους υλοποίησης του έργου και διαβεβαιώνει πως έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Οι επεμβάσεις που γίνονται στην περιοχή έχουν ως μοναδικό στόχο την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών και της διασφάλισης ότι η περιοχή δεν θα εξαφανιστεί κοινωνικά και οικονομικά. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή πέραν αυτής που τελικά επελέγει θα έχει ως αποτέλεσμα μακροχρόνια καθυστέρηση στην αποκατάσταση της ομαλότητας και ίσως τον οριστικό αφανισμό των οικισμών. Αχλαδιάκες, ασφενδυλές, στράτη, χωριά του Σελήνου με λιγοστούς μόνιμους κατοίκους που απέχουν μόλις λίγα λεπτά από την Παλαιόχωρα, από τον περασμένο Μάρτιο έχουν αποκλειστεί από το επαρχιακό δίκτυο που τα συνδέει με την κοντινή Κωμόπολη. Για εναλλακτική πρόσβαση, οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες που θέλουν να φτάσουν οδικώς από την Παλαιόχωρα στη Σούγια και σε άλλα χωριά του Σελήνου είναι υποχρεωμένοι να διανύσουν δεκάδες επιπλέον χιλιόμετρα. Έχουμε έρθει σε απόγνωση. Παιδιά, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Μέχρι πότε? Τηλέφωνο δεν έχουμε. Οι νέοι φύγανε. Οι γέροι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Θα βρεθεί μια λύση. Μια σύντομη λύση. Να καράξουν ένα δρόμο από εδώ. Πού είναι, δεν ξέρω τι, για να πηγαίνουν στην Παλαιόχωρα. Επιπλέον, οι κάτοικοι καταγγέλουν καταστροφή του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος στο σημείο που εκτελείται το έργο. Μιλούν για μπάζωμα του ποταμού που το χειμώνα θα προκαλέσει πλημμύρες στο χωριό. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αζωγυρέ, Ευτύχης Κουκουτσάκης, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου. Πλήρης αδιαφορία για όλα αυτά τα μικρά χωριά που έχουν διαλύσει. Το χειμώνα σε μια πιθανή πλημμύρα, πώς θα φεύγουν τα νερά του ποταμού τώρα? Η προϊσταμένη τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Ελένη Δοξάκη διαβεβαίωσε ότι οι αλλοιώσεις στην κήτη του ποταμού θα αποκατασταθούν. Οποιαδήποτε αλλίωση προκληθεί σε δημόσια περιουσία, στο περιβάλλον και σε ιδιοκτησίες από τις επεμβάσεις που πραγματοποιούνται θα αποκατασταθεί πλήρως. Επίσης, μετά το τέλος των εργασιών θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός του ρέματος σε μήκος μεγαλύτερο από τις θέσεις των επεμβάσεων, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή και ανεμπόδιστη λειτουργία του. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ.